Αναρωτικές άδειες μηνών, αίθουσες που χρησιμοποιούνται με ένα, αλλά τυπικά δεν είναι δηλωμένες στο Υπουργείο και άλλα απίθανα στο φόντο της διαχείρισης της δύσκολης καθημερινότητας στα σχολεία στον καιρό της πανδημίας. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν και η καθαριότητα έρχεται σε πολλές περιπτώσεις σε δεύτερη μοίρα, με το Δήμο της Καλαμάτας ωστόσο να προσπαθεί, χωρίς να είναι αποκλειστικά δική του ευθύνη, να διαχειριστεί την κατάσταση. Είναι γεγονός ότι τα πράγματα με τις σχολικές καθαρίες έχουν μπει σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι έχουμε δύο κατηγορίες εργαζόμενοι, τρεις μάλλον. Ήταν αυτές που ήταν πλήρως απασχόληση, αυτές που ήταν αορίστου, αλλά ήταν μερική απασχόληση, και αυτές που ήταν, δεν είχαν ένα δικαίωμα, ουσιαστικά ήταν εργολάβοι του εαυτού τους. Και δεν είχαν δικαίωμα ούτε άδεια να πάρουν, ούτε να αρρωστήσουν, τίποτα. Πλέον είναι όλοι εργαζόμενοι του Δήμου Καλαμάτας. Αυτό είναι το ένα θετικό. Το αρνητικό είναι ότι μειώθηκαν οι ώρες κατά πολύ. Δεν έχουμε πλέον συμβάσεις έργου που να είναι 6 ώρες 6,5, κάποιες είναι 3 ώρες, περισσότερες είναι 3 ώρες, οπότε αυτή δημιουργεί ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Εμείς από την πρώτη στιγμή που είπαμε ως Δήμος Καλαμάτας προς αυτό θα αντιμετωπίσουμε από δημοτικούς πόρους. Θα προσθέσουμε λοιπόν ώρες και ό,τι άλλο χρειάζεται. Αυτό πράττουμε. Έχουμε πρόβλημα διότι κάποιες σχολικές καθαρίστριες αποχώρησαν, δεν δέχτηκαν να παραμείνουν στη δουλειά τους και έτσι χάθηκε ένας πολύτιμος χρόνος μέχρι να έρθουν οι επόμενες. Όπως και να έχει όμως, αντιμετωπίζουμε όλες τις καταστάσεις ακόμα και με ιδιωτικά συνεργεία. Προσθέσαμε ώρες στις σκέψεις που κάναμε χτες. Ενώ σύντομα αναμένονται και νέες προσλήψεις. Και θα προσλάβουμε και επιπλέον 6 καθαρίστριες, 5 με 6 καθαρίστριες για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Ό,τι χρειάζεται να κάνουμε θα το κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα σχολεία μας να είναι καθαρά, τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί και οι γονείς να νιώθουν ασφαλείς και να μπορέσουμε να λειτουργούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άλλωστε, η υγειονομική κρίση θέλει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα ζητήματα υγειονομικά.